Πρέπει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη να σηκωθεί να φύγει. Να σηκωθεί να φύγει. Ναι. Γιατί είναι ανίκανη. Ανίκανη. Ναι. Για ποιο λόγο το λέτε? Είναι ανίκανη. Όταν δεν μπορεί να επιβάλλει την τάξη σε 1.000, 2.000, 3.000 παιδιά και αυτοί κάνουν την επανάστασή τους, που μέσα σε αυτή την επανάσταση μπαίνει η τροφός του ΣΥΡΙΖΑ, με ό,τι συνεπάγεται αυτό αύριο, ναι, τότε να πάει σπίτι της. Ή μπορεί ή δεν μπορεί. Ή κάνει κακό αυτό που κάνουν οι πιτσιρικάδες, ή δεν κάνει κακό, οπότε δεν ασχολούμεθα και λες και στα μέσα μη δίνεται έκσταση που δεν του πρέπει. Εάν όμως κάνει κακό και δεν πας μαζέψει, να πάνε σπίτια τους. Να πάνε σπίτια τους. Μάλιστα. Ωραία πλάνα. Αυτοί όλοι τα παιδιά κάνουν κακό. Βγαίνουν οι γιατροί και λένε ότι αμάν διαδίδεται, άρα κάνουν κακό. Εντάξει. Εφόσον κάνουν κακό, μπορεί να μας σώσει η πολιτεία από αυτό το κακό? Απλά είναι. Μπορεί, δεν μπορεί. Άρα είναι ανικανική. Εγώ λοιπόν, κυρία Σοφία, μάλιστα, θα είχα βάλει πυροσβεστικές, θα είχα ρίξει και χρώμα στο νερό και θα ρίχνα. Και μετά όποιον έβλεπε ζωγραφισμένο, θα του έλεγα, έλα από το παιδάκι μου, να σου εξηγήσω. Πολύ απλά είναι. Μπορείς, δεν μπορείς. Πόσο βάρβαρο. Το βάρβαρο. Θα πούν κάποιοι. Το βάρβαρο είναι αυτοί που δεν ακούνε την κυβέρνηση, τους κανόνες, ή βάρβαρο είναι αυτός ο οποίος θέλει να σταματήσει αυτές οι εκδηλώσεις? Βάρβαρο στη νέα γενιά να την αντιμετωπίσετε με αυτό το τρόπο. Θέλει αγάπη, λέει, συζήτηση η νέα γενιά. Για το λόγο αυτό κάνει τα κομμάτια. Ρίξε νερό. Αν δεν θες να ρίξει νερό από πάνω, ρίξε από κάτω, στα ποδάρια. Το κάνετε ακόμα χειρότερο το σκηνικό. Όχι, στα ποδάρια. Έτσι, όπως το περιγράφετε. Εν πάση περιπτώσει, προσφέρεις και υπηρεσία. Τι υπηρεσία περιμένουμε στα ποδάρια? Ξέρεις, αυτά τα ελβιέλα καμιά φορά που χωράνε. Πολύ αυστηρό σας κρίνω απέναντι στη νέα γενιά. Όχι. Είμαι υπέρ της ευνομίας και της αυταξίας. Και γιατί το συνδυάζετε με το ΣΥΡΙΖΑ? Χαχαχα. Χαχαχα. Που δεν από πίσω ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να είναι αφελής. Το λέτε ομά ότι είναι πίσω, από πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ? Είναι από πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Και καλοδοκεί πώς θα βγει κερδισμένος. Όπως και τότε με τους αγαναχτισμένους. Μάλιστα. Το ίδιο έργο σε επανάληψη, λέτε. Αλλά τώρα πάμε στους φοιτητές, στα πανεπιστήμια. Ο κύριος Καρδαλιάς είπε ότι θα φτιάξει όμως ένα τμήμα της αστυνομίας που θα ασχοληθεί με τα κορονοπάρτι. Θα όμως. Δεν ξέρω πότε θα γίνει, πότε θα βελοποιηθεί. Κατσαρές. Για τον κύριο Καρδαλιά, λέτε, για την απόφαση. Κατσαρές. Ήταν αυστηρός την Παρασκευή στην ενημέρωση. Και τι έκανε μωρέ το Σάββατο? Να μην γίνουν αυτά. Πάρτι. Τα οποία έχουν προαναγγελθεί. Θέλει και οργάνωση τώρα, δεν μπορεί να στηθεί ένα πάρτι έτσι. Δεν θέλει καμία οργάνωση. Δεν θέλει καμία οργάνωση. Δεν θέλει. Πέντε οχήματα της πυροσβεστικής θέλει. Πέντε οχήματα της πυροσβεστικής. Έχετε υπολογίσει για τα οχήματα? Όπου ότι θα γινόταν. Είδες προχτές που ήρθε το πρώτο αεροπλάνο, ξέρω εγώ, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, που είχαν πάει οι πυροσβεστικές για να κάνει πίδακες από πάνω. Αυτοί οι πίδακες πηγαίνουν και 100 μέτρα. Τη στείνεις εκεί και μαζεύω την πρώτη 10. Κλαπ, το έχετε εικόνα. Μολά. Το έχετε εικόνα, το έχετε δημιουργηθεί. Πέφτει σήμα. Δια το πράγμα είναι ζώρικο. Αλλιώς, κάθεσαι παθητικά, σου πάρει τον αέρα η... Σκεφτείτε τα παιδάκια τώρα, να μπει η και ο άλλος ετοιμάζεται από κάτω, υπογείως, ετοιμάζεται. Πλατφόρμα. Τώρα σκεφτείτε τώρα την πυροσβεστική στο προάβλιο χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και μετά δεν θα σου βάλουν τα ηχητικά για το Πολυτεχνείο. Απ' έξω λέτε εσείς, αλλά έχει την πρόσβαση. Θα περνάει πάνω από τα κάγκελα. Άσε τώρα. Αυτά θέλει να διαθέτει γεννητικούς αδένες. Δύσκολο. Και όχι φούσκες. Φούσκα. Πώς τα λέτε τώρα έτσι, Δευτέρα είπαμε είναι. Λοιπόν, αυτά είναι και τα σκουπίδια, αφήνουν και στα σκουπίδια. Δεν τα παίρνουν μαζί τους. Αυτό λοιπόν.
Καλομαθημένα είναι. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί οι καθηγητές του Πανεπιστημίου δεν πρέπει να έχουν την επιμέλεια του χώρου και να γνωρίζουν τι συμβαίνει? Ρεύμα από πού παίρνουν τα παιδιά για να βάλουν τη μουσική, για παράδειγμα? Δηλαδή θα πάνε 10 καθηγητές, θα πούνε σε όλους αυτούς, φύγετε από εδώ, κακά παιδιά. Κατεβάζουν το ρεύμα, το πιο εύκολο, δεν είναι? Δεν έχεις ρεύμα. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η λύση. Κλειδώνει. Αλλά αν είναι αυτή η λύση, το κάνουν. Γιατί το κάνουν? Δεν είναι. Δεν σας προκαλεί προβληματισμό που δεν αντιδρούν οι καθηγητές? Πώς θα βγουν έξω που θα τους χτίσουν το γραφείο? Α, εκεί είναι λοιπόν πρώτη, το πρόβλημα. Πρώτη ή δεύτερη φορά είναι. Άρα το πρόβλημα τους είναι εκεί. Μάλιστα. Ανασχηματισμό βλέπετε? Κοίταξε, έχω την αίσθηση ότι προϊόντες του χρόνου παραπέει λίγο η κυβέρνηση. Εδώ είπατε και ίσως καταφύγει σε κάτι τέτοιο, αλλά θα έλεγα ότι το καλοκαίρι δεν είναι η καλύτερη περίοδος για ανασχηματισμό. Α, βλέπετε αρχές Σεπτεμβρίου με την επιστροφή από τις διακοπές, λέτε. Να πάει με λίγο ξεσκονισμένο το κουστούμι στη Θεσσαλονίκη.